Σήμερα ήταν ένα διαφορετικό παιχνίδι για μας ενάντια στην Αυστρία, μιας και την προηγούμενη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων ήταν διαφορετική, διαφορετικό το ρόστερ. Αν υπολογίσουμε ότι έλειπε ο Αμερικανός, ο Naturalizé, ο Landesberg, στο πρώτο παιχνίδι. Εμείς δεν είχαμε τον Κρίστοφερ, τον Ραζί, τον Νίκο τον Στυλιανού μαζί μας τότε, οπότε ήμασταν κι εμείς κάπως διαφορετική στον τρόπο που εκδηλώσαμε τις επιθέσεις, στον τρόπο που σκεφτόμασταν. Σήμερα αλλάξαμε λίγο ορισμένα πράγματα. Πιστέψαμε ότι με το να είμαστε επιθετικοί από την αρχή θα μπορέσουμε να έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι και θεωρώ ότι ξεκινήσαμε αρκετά καλά, μιας και το πρώτο ημίχρονο προηγούμασταν σχεδόν 12 λεπτά εναντί 5 του αντιπάλου και τα υπόλοιπα ισοπαλία. Today was a different game for us against Austria compared to the last game against Austria. Since our opponent had a different roster than today, they didn't have Landesberg, but we didn't have Raziz and Stylianou. So we were also different in offense and our mentality, the way we thought. Today we changed some stuff. We decided to play aggressive from the beginning, and we started well. We were ahead for a bigger part of the first half. Αγωνιστικά, αν πρέπει να πω κάτι, σίγουρα το ότι σουτάραμε περισσότερα τρίποντα από οτιδήποτε δείχνει την αδυναμία μας να επιτεθούμε στο καλάθι και να έχουμε ένα low-post παιχνίδι, να πάμε κάθετα στο καλάθι να σκοράρουμε έτσι. Είχαμε 14 στα 31 τρίποντα και 13 στα 33 τρίποντα, όπου ένα ποσοστό 40% το οποίο είναι πολύ καλό, αλλά δεν ακουμπήσει μπάλα μέσα να μπορέσουμε να απειλήσουμε, να πάρουμε φάουλ. Είχαμε 4 στις 5 βολές, σε αντίθεση με τον αντίπαλο που είχε 18 στους 29. 25 τα rebound μας, 42 τα δικά τους με 12 επιθετικά. Κρίθηκε εκεί το παιχνίδι, θες να βγάλεις την άμυνα. Πολλές άμυνες που βγάλαμε, σημαντικές. Δεν καταφέραμε να πάρουμε το rebound είτε λόγω του ότι δεν είχαμε συγκέντρωση στο box out, είτε δεν επιτεθήκαμε όλοι να πάρουμε το rebound για να μπορέσουμε να έχουμε την κατοχή. Εκείνο που αλλάξαμε σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και δουλέψαμε με τα παιδιά μια εβδομάδα είναι τα λάθη. Είχαμε 8 λάθη, νομίζω είναι τα λιγότερα που είχαμε από τον καιρό που είμαστε μαζί. Και αναγκάσαμε τον αντίπαλο σε 13 λάθη που είχαμε 23 πόντους από turnovers, κάτι το οποίο είναι θετικό για μας. Από εκεί και πέρα, σίγουρα την ώρα που έπρεπε ο Landesberg και ο Klepeis με την παθητική μας άμυνα, γιατί κάποια κενά διαστήματα που είχαμε και με την απειρία μας στο rotation είχαμε δώσει κάποια εύκολα shoot, και γίναμε πιο παθητικοί και κατάφεραν παίχτες οι οποίοι δεν συγχωρούν τα λάθη να βρουν momentum και να ανοίξει η διαφορά και μετά δεν καταφέραμε, αν και προσπαθήσαμε, να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. We shot more threes, more three points and we showed which showed that we had difficulties in going close to the basket. Not putting the ball inside was a problem, and we saw that from the low free throw, less free throws we had compared to our opponent. We also had less rebounds, and we lost a few defensive rebounds, which at the end judged the game. On the other hand, we worked on our turnovers. We only had 8 turnovers, which is a low number, and at the same time we took 23 points from second chance points. But when we gave the chance to players like Landesberg to take some shots when we weren't concentrated in defense. They are players that don't forgive, and at the end we gave them the chance to create a rhythm, and that judged the game. Για να κλείσω, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι μια μετάβαση για μας. Προσπαθούμε να περάσουμε την παλιά στη νέα γενιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αντιμετωπίζοντας δυνατές ομάδες, πιο υψηλό επίπεδο ομάδες. Ίσως θα προσφερόταν αν είχαμε πιο χαμηλού βαθμού δυσκολίας ομάδες, αλλά δεν το αποφασίζουμε εμείς αυτό. Παρ' όλα αυτά, σιγά σιγά μπαίνει η νέα γενιά μέσα. Είδαμε τον Στέφανο Ηλιάδη σε ένα ξέσπασμα που είχε κάνει. Είδαμε και τα άλλα τα νέα παιδιά προσπαθούν να δώσουν ρυθμό στην ομάδα, να προσπαθούν να βρουν τον ρόλο τους. Έχουμε μια παλιά γενιά πίσω που βοηθάει και στον πάγκο και στα αποδητήρια για το κλίμα. Δεν σταμάτησαν να φωνάζουν ακόμη και παιδιά. Ο Άρης ο Κορονής, 40 λεπτά, δεν τον σταμάτησε να μιλάει στον πάγκο. Έπαιξε ένα λεπτό ο αρχηγός μας. Το ίδιο και ο Βασίλης ο Κούνας βοήθαγε στον πάγκο. Ήταν θετικό το body language του συνέχεια. Αυτή είναι η χαρά κάθε προπονητή. Αυτή είναι η υγεία σε μια ομάδα. Αυτό είναι το κέρδος μας το σημερινό.
Προσπαθούμε και αύριο με την Αγγλία που θεωρώ ότι δεν ήταν έτοιμη στο πρώτο παιχνίδι για τον Λάντερς πριν όσο έπρεπε, γιατί ξέρουμε ότι η Αγγλία είναι ένα με δύο επίπεδα πάνω από την Αυστρία, φυσιολογικά και θεωρητικά. Οπότε θεωρώ ότι θα αντιδράσει, θα έχουμε ένα δύσκολο ματς αύριο, αλλά είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο γήπεδο και πάλι να παλέψουμε, να διορθώσουμε τα λάθη τα σημερινά και να διαχειριστούμε και το rotation με νέους παίχτες πιθανώς στη δεκάδα για να παλέψουμε και να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια της ανανέωσης της εθνικής, αλλά παίρνοντας και από τους veteran players, τους μεγαλύτερους, πράγματα τα οποία πρόσφεραν όλα αυτά τα χρόνια, να τα προσφέρουν και στο παιχνίδι του αυριανού. We are in a transition mode to give the new generation opportunities. Playing against strong teams doesn't help us that much, but this is not something we can decide on our own. We saw Stefanos, who did. He had a momentum, a great job. Yeah, I mean. And the other guys, they're trying to find a role. We had an old generation. We have an old generation of players like Aris and Vasilis, who were supporting from the bench over all 40 minutes. This is the joint health of a team, to have the support from the bench and from the entire squad. Against the United Kingdom, it will be a hard game. They weren't ready against Austria, and it will be a hard match tomorrow, but we will try to fix our today's mistakes and give more players rotation, different players give the chances at tomorrow. For the 12, yeah, probably change the 12 players. Chris. Θεωρώ ότι για μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, εντάξει, καταφέραμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε μια δυνατή ομάδα που είχε την πολυτέλεια να έχει στο ρόστερ της ένα Αμερικάνο, ο οποίος έχει διαπρέψει στο υψηλότερο επίπεδο. Ίσως το παιχνίδι που έκανε πριν τρεις μέρες με την Αγγλία, εντάξει, λογικό, μας ανάγκασε να δώσουμε παραπάνω προσοχή στο πώς θα σταματήσουμε τον ίδιο. Η Αυστρία είχε ένα ρόστερ και από άλλα ποιοτικά παιδιά, τα οποία σήμερα κάνανε πολύ καλό παιχνίδι. Θα συμφωνήσω με τον coach ότι η ανισορροπία μας στην επίθεση, ότι δεν καταφέραμε να πάμε κοντά στο καλάθι, αρκεστήκαμε στο να σουτάρουμε τρίποντα, είχαμε ναι με ένα καλό παιχνίδι όσον αφορά, ας πούμε, το ποσοστό, αλλά δυσκολευτήκαμε να πάμε στις επαφές, να σουτάρουμε κάποιες ελεύθερες βολές. Στον αντίποδα, τα χαμένα rebound που δεν πήραμε εμείς, η Αυστρία μας τιμώρησε. Εντάξει, θεωρώ ότι από αυτά τα παιχνίδια μαθαίνουμε. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία. Όπως είπε ο coach, υπάρχει κάποια βελτίωση σε κάποιους τομείς σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, στοιχεία τα οποία θα κρατήσουμε. Και θα προχωρήσουμε τώρα αύριο για το παιχνίδι με την Αγγλία. Big part of the game, you were competitive against a strong team, which has the luxury to have a good player such as Steven Landesberg. The game against the United Kingdom, we saw Austria force us to put more attention to stop him. But Austria has a roster of other good players as well. I agree with the coach that we didn't get close to the basket, which forced us to shoot threes. But we had a good percentage, but at the same time we didn't go for some contact shoots and throws. Austria punished us in this case, and I believe you'll learn a lot from today. And through the improvement we are showing compared to the first match, we'll continue the same and stronger against the United Kingdom.